Σε μακελιό με ένα νεκρό και τρεις τραυματίες κατέληξε επιχείρηση της αστυνομίας για την σύλληψη ληστών έξω από το σπίτι του στον Βύρονα. Οι κακοποίοι, οπλισμένοι σαν αστακοί, άρχισαν να πυροβολούν προς κάθε κατεύθυνση. Στη συνέχεια ταμπουρώθηκαν σε γειτονικό φούρνο και πέταξαν τέσσερις χειροβομβίδες προς τους αστυνομικούς. Από την ανταλλαγή των πυροβολισμών, ένας πολίτης βρήκε τραγικό θάνατο. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του μακελιού στο Βύρονα. Το παιδί που τραυματίστηκε πρέπει να είναι μάλλον υπαλληλός μου. Από ό,τι λένε τα λεγόμενα τώρα. Τώρα τι ακριβώς δεν ξέρω, αν τραυματίστηκε πολύ ή λίγο. Τη στιγμή και είχα πάει στην αποθήκη να καταδώσω τα εργαλεία του και. Μπήκε μέσα ο γιος μου και από πίσω το παιδί και άκουσα να μπάμε και δεν είδα τι ακριβώς έγινε. Λίγα λεπτά μετά τις 4.30 το απόγευμα, άνδρες ασφάλειας Αττικής περικυκλώνουν ένα σπίτι στην οδό Ζωοδόχου πηγή στο Βύρονα. Έχουν πληροφορίες ότι εκεί διαμένει μια συμμορία λοδαπών ύποπτη για ληστείες σε τράπεζες. Ο γιος μου πρόλαβε και με ήταν μέσα στην αποθήκη και στο παιδί δεν πρόλαβε να μπει μέσα. Και σε πάτη εργαλεία, δεν στον είχε βαγουδί. Προσπαθώ να εγκαλύψει την γιατί είναι σημαντικό το χάλι. Και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Οι κακοποίοι αντιλαμβάνονται την παρουσία της αστυνομίας. Βγαίνουν από το σπίτι, πετούν δύο χειροβομβίδες και αρχίζουν να πυροβολούν. Οι αστυνομικοί απαντούν. Οι κακοποίοι όμως καταφέρουν να διαφύγουν και μπαίνουν σε ένα φούρνο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα και πετούν και μια τρίτη χειροβομβίδα. Πυροβολισμοί συνέχεια μιλάμε. 30 πυροβολισμοί ακούστηκαν από την ώρα που ήμουν εγώ. Δύο άνδρες αστυνομίας και ένας πολίτης τραυματίζονται από τα θράσματα των χειροβομβίδων και τους πυροβολισμούς. Ένας ακόμη άνδρας, πιθανότατα μέλος της μορίας, τραυματίστηκε σοβαρά. Είδα κάτι κυλίδες αίμα που κατέβαιναν από το λούκι του πεζοδρομίου. Μιλάμε πολύ αίμα. Ο 25χρονος πολίτης που τραυματίστηκε από την ανταλλαγή πυροβολισμών δεν τα κατάφερε. Άφησε την τελευταία του πνοή στον τόπο της συμπλοκής. Έπειτα από αρκετή ώρα, δύο κακοποίοι συνελήφθησαν. Η περιοχή όμως στο Βύρονα ανακαινώθηκε καθώς κάποια χειροβομβίδα δεν είχε σκάσει. Οι τραυματισμένοι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο 401, ενώ ο ληστής στον Ερυθρό Σταυρό.